Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας για μια ακόμη φορά στο λαό της Παλαιστίνης, σε αυτή την ολονυχτία που οργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι εργαζόμενοι της Αθήνας και την ίδια ώρα σε πολλές πόλεις, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, οι φοιτητές βρίσκονται σε καταλήψεις των πανεπιστημίων τους και απαιτούν λευτεριά στην Παλαιστίνη, να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή, από το κράτος τρομοκράτη, από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που συνεχίζεται για πάρα πολλούς μήνες με άλοθη τη δίθεν αυτοάμυνα που επικαλείται και η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αυτό το άλοθη. Ο λαός της Παλαιστίνης έχει δικαίωμα στην αντίσταση, έχει δικαίωμα στη λευτεριά, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μόνο αν επιληθεί αυτό το ζήτημα και σταματήσει η κατοχή της Παλαιστίνης εκ μέρους του Ισραήλ, θα υπάρξει ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να πάψει να υποστηρίζει το κράτος του Ισραήλ, να πάψει να στέλνει φρεγάτες και πολεμικά εφόδια στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα για συμφέροντα άλλων. Πρέπει αυτή τη στιγμή να υλοποιηθεί η πρόταση που κατέθεσε σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα σύσσωμη του ΚΚΕ για αναγνώριση από την Ελληνική Βουλή, η οποία έχει προηγηθεί η ομόφωνη απόφασή της για το Παλαιστινιακό κράτος, και να γίνει πράξη Παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ στα όρια του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τελεία και παύλα. Θα τα καταφέρουμε. Ο λαός της Παλαιστίνης, οι λαοί όλου του κόσμου θα νικήσουν.